Χριστός εξηγώας εν ημάς εκ της καθάρας του νόμου γενόμενος υπερ ημών καθάρα. Πατέρες και αδελφοί, είδαμε τις προλαβούς της Αγίας ημέρες τον Δεσπότη Χριστό να πάσχει δια της σωτηρίας ημών. Τον είδαμε να τον ραπίζουν, να τον κολαφίζουν, να τον δέρνουν, να τον υβρίζουν και τέλος τον ανέβασαν στο σταυρό. Όλα αυτά τα είχαν προφητεύσει οι Άγιοι Προφήτες για το πάθος του Χριστού μας. Τον όντων με έδωκα εις μάστιας. Το δε πρόσωπό μου ουκ απέστρεψα από ασχήνης επτεσμάτων. Τον είδαμε να βαστάζει το σταυρό και να ανεβαίνει εις τον Γολγοθά. Όλος εγκαταλελειμμένος από όλους τους ανθρώπους, ακόμη και από τους μαθητάς του. Γι' αυτό λοιπόν πριν ακόμη αρχίσουν τα πάθη του Χριστού μας, τους είπε ο Δεσπότης Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να σκορπιστείτε έκαστος τα ίδια». Ο Απόστολος Πέτρος όμως, ο πιο θερμός μαθητής, λέει, «Εγώ δεν θα σε αρνηθώ, ό,τι και να γίνει, και ακόμη και στο θάνατο θα είμαι μαζί σου». Και ο Δεσπότης Χριστός, σαν καρδιογνώστης που είναι, σαν να του έλεγε, «Εσύ τα λες αυτά, Πέτρο». Σε λίγο, πριν φωνήσει ο κόκορας, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Πριν αλέκτορ φωνήσει δεις, τρεις απαρνήσιμα. Ο δε έλεγε, «Αν δε είμαι συνσύ απαρνήν, ο μη σε απαρνήσω». Δηλαδή, αν πρέπει να πεθάνω μαζί σου, δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Όμως, είδαμε μετά από λίγο, μία παιδίσκη, μία δούλη, να του λέει, «Και εσύ είσαι μετά του ανθρώπου τούτου, που κοίτα τον άνθρωπο». Και μετά από λίγο πάλι, «Αληθώς και εσύ είσαι από αυτούς τους ανθρώπους, ο δε ειρηνήσα το δευτέρο, που κοίτα τον άνθρωπο». Και πάλι η τρίτη φορά λένε, «Πράγματι είσαι εσύ, δεν σε είδα εγώ τον κήπο που έκοψε ο Πέτρος το αυτί του δούλου του αρχιερέως. Ο δε ήρξα το καταναθεματίζει και ο μην άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι ουκ είδα τον άνθρωπο». Εάν πατέρες και αδελφοί, ένας Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Χριστό μας, είδε τόσα θαύματα, ήταν μαζί του από την αρχή του κηρύγματος του Δεσπότου Χριστού μέχρι το σταυρικό του θάνατο και έφτασε στο σημείο να αρνηθεί τον Δεσπότη Χριστό ότι ουκ είδα τον άνθρωπο, πόσο μάλλον θέλει προσοχή για εμάς. Όλα αυτά βέβαια τα έπαθε ο Δεσπότης Χριστός, τα πάθη όλα αυτά για τη σωτηρία μας, διότι ουκ άνθρωπος, ουκ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε εμάς. Επειδή η αμαρτία κατά τους Αγίους Πατέρας είναι ένα άπειρο κακό μπροστά στα μάτια του Χριστού, του Θεού, γι' αυτό ευδόκησε ο Θεός ή να σαρκωθεί ο Υιός του, να γεννηθεί από την Αγία Θεοτόκον και υπάρχουν Μαρία, να συναναστραφεί τόσους χρόνους τους ανθρώπους, να και τέλος να ανέβει στο σταυρό και όλα αυτά για τη σωτηρία ημών. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ότι ο Δεσπότης Χριστός μόνος του ανέβηκε στο σταυρό, δεν είχε βοηθό. Όταν τραβούσε στο σταυρό,
μόνος του ετράβαγε το σταυρό, μόνο ένας ο Σίμων ο Κυρενέος, που σημαίνει ότι και εμείς, όταν έχουμε πειρασμούς, ας μην ελπίζουμε στους ανθρώπους, αλλά μόνο στο Θεό και σε όποιον άνθρωπο μπορεί να μας βοηθήσει κατά Θεόν. Για πολλών θλίψεων δι' εμάς δίνει στη Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει ο Δεσπότης Χριστός, θα περάσετε θλίψεις, αλλά θα αρσείτε. Θα σας κυνηγήσει ο κόσμος, αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Θα σας ανεβάσουν στο σταυρό, αλλά θα με έχετε βοηθό. Θα σας διώξουν, ή εμέ διώξαν και ημάς διώξωση μας ή τον Χριστό μας. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσωση. Αλλά τα αυτά πάντα πείσωση, ημίν ότι ουκίδασε ουδέ εμέ, ουδέ τον πέμψοντά μου. Δεν με γνωρίσανε, γι' αυτό λοιπόν. Ας μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο, πατέρες και αδελφοί, όταν στη ζωή αυτή περνούμε θλίψεις και στενοχώριες, όταν περνάμε αρρώσεις, όταν περνάμε αντίθετα από αυτά τα οποία ελπίζουμε, τότε πραγματικά βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο αυτό που θέλει ο Θεός, που χάραξε ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει. «Η γάρ εστέ άνευ παιδείας», λέει ο Απόστολος Παύλος, «άρα νόθι εστέ και ούχι». Αν υπάρχει κανένας που νομίζει ότι άνευ παιδείας, άνευ αρρώστιας, άνευ θλίψεων, άνευ θλίψεων θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι πολύ γελασμένος. Ο δρόμος της σωτηρίας, πατέρα και αδελφοί, είναι στενός και μας το είπε ο Δεσπότης Χριστός. Όσοις θέλει ο πίσω να ελθεί, απαρνησάστο εαυτόν, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάτο εαυτόν, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Να πάρει τον σταυρό στην πλάτη του και να ακολουθεί. Έτσι λοιπόν και εμείς, προσβλέποντας τα πάντα στο Δεσπότου Χριστού, προσβλέποντας τα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων, προσβλέποντας στους διωμούς των Αγίων Ομολογητών Πατέρων της Εκκλησίας μας, ήρθαμε στον Άγιον τούτο τόπο. Ο σκοπός μας βέβαια δεν ήταν άλλος κανένας παρά μόνο να μοιάσουμε στους Αγίους. Ακούγαμε τα άθλα των Αγίων Μαρτύρων, ακούγαμε τους διωμούς των Αγίων Πατέρων και μέσα η ψυχή μας άναβε και λέγαμε μακάρι κι εμείς να μας αξίωνε ο Θεός, να μπορούσαμε λίγο να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να στενοχωρηθούμε κι εμείς λίγο μαζί. Και μας αξίωσε ο Θεός, πατέρες και αδελφοί, όχι μόνο αυτό που ζητήσαμε, αλλά πολύ περισσότερο. Μας έφερε στο περιβόλι της Παναγίας μας. Μας έβαλε μέσα στο Άγιο αυτό μοναστήρι. Μας έδωσε ό,τι καλύτερο. Μας έδωσε να είμαστε αυτή τη στιγμή ορθόδοξοι, το οποίο είναι το μεγαλύτερο προνόμιο το οποίο μπορεί να έχει ένας χριστιανός την σήμερα ημέρα. Μας ξεχώρισε από τους άλλους πατέρες. Όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και αυτοί είναι. Δεν το παίρνουμε, το βίο θα τον κρίνει ο Θεός. Αλλά στα θέματα της πίστεως οι πατέρες μας ξεχωρίσανε και είπανε εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσετε. Αυτό έκαναν και οι πατέρες, προτιμώντας τη θλίψη του Χριστού και όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το υπέρ Χριστού και μετά Χριστόν Πάσχην, το μετά των άλλων τρυφάν ερετότερων. Δηλαδή το να πάσχουμε με τον Χριστό είναι πολύ καλύτερο από το να τρώμε και πίνουμε με όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν μας είπε ο Θεός, αλλά απαιτεί και από εμάς, πατέρες και αδελφοί, ο Θεός πάρα πολλά και θα απαιτήσει πολύ περισσότερα. Όσο πλείωνος χάριτος απολάβει άρτη, λέμε στο σχήμα, τόσο περισσότερο θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Λοιπόν, ο δρόμος, ο δικός μας, ο μοναχικός, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μοιάσουμε στο Δεσπότη Χριστό, παρά να κάνουμε υπομονή στις θλίψεις, παρά
να διωχθούμε για την αγάπη Του. Κατά ένα μέρος τα έχουμε πετύχει, όμως χρειάζεται ακόμη πολύ αγώνας, Πατέρες στην Κρυφή. Ακούμε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα τι θα γίνει από αυτά, μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά από 1η Μαΐου και το διασταύρωσα από πολλές πηγές αυτό. Αρχίζει το σφράγισμα, το νηπιο σφράγισμα, το οποίο θα είναι ό,τι χειρότερο. Από 1η Ιουνίου αρχίζει η βιομετρική ταυτότητα, η οποία θα περιέχει τα πάντα τα στοιχεία μας, συν το τσίπ επάνω, συν το γραμματό κώδικα. Όλα αυτά βέβαια τα κάνουν οι πατέρες, οι εχθροί αυτή της πίστεώς μας, για να μας φέρουν σε μια δυσκολία, όπως πραγματικά έχει έρθει ο κόσμος σε δυσκολία μεγάλη με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πλούσιοι και δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχουν άνθρωποι που, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό μόνο, πριν από λίγους μήνες βρήκαν έναν άνθρωπο το οποίο τον ψάχνανε 2 χρόνια και έχει αφήσει ένα σημείωμα και λέει: «Μου κόψαν τη σύνταξη. Αυτό το λίγο μπορούσα και εγώ να προσφέρω στην οικογένειά μου. Αλλά αφού μου το κόψανε, δεν έχω να προσφέρω τίποτα», και πήγε και κρεμάστηκε. Εμείς, το οποίο μνημόμαστε τον Δεσπότη Χριστό, στις θλίψεις του, στο Σταυρό του, πώς πρέπει να είναι η ζωή μας? Απαρνησάστο εις αυτόν και αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθήτων. Το κύριο γνώρισμα των μοναχών, Πατέρες και Αδελφοί, και φεύγουμε από την υπόθεση της εορτής μας, γιατί όλοι τα ακούσαμε, όλοι είδαμε. Το κύριο γνώρισμα του μοναχού είναι η ταπείνωση. Το κύριο γνώρισμα του μοναχού είναι η υπακοή. Όταν δεν έχουμε αυτά τα δύο, τότε και ο Δεσπότης Χριστός δεν θα μας γνωρίσει κανένα, ούτε από τους σκόπους τους οποίους κάνουμε για Αυτόν, ούτε τίποτα. Εάν όμως προσπαθήσουμε, τότε και ένα ποτήρι νερό να δώσουμε σε ένα φτωχό, σε ένα ξένο, δεν θα το παραβλέψει ο Θεός. Ας εξετάσουμε λοιπόν ο καθένας μας τον εαυτό του και ας δούμε πώς ξεκινήσαμε, τι υποσχέσεις δώσαμε στον Δεσπότη Χριστό, αν τις τηρούμε, μακάρι θα είμαστε. Αν δεν τις τηρούμε, επειδή τα πράγματα όσο πάνε και δυσκολεύουν, εάν δεν τις τηρούμε, τουλάχιστον να διορθώσουμε το βίο μας, να διορθωθούμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή τι έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος το πρωί στην Ανάσταση? Ήτης στην ενδεκάτην έφτασε μηδέν αμφιβαλέτο και γάρ φιλότιμος ο Δεσπότης. Ελεεί και τον πρώτον και τον δεύτερον και τον έσχατον. Και τον πρώτον δέχεται και τον ύστερον ελεεί. Κακήνο δίδωση και τούτο αφήσει. Φτάνει μόνο εμείς πραγματικά να επιστρέψουμε και να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Κάθε φορά που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησόν με», λένε οι Άγιοι Πατέρες, λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, στείλε μου θλίψεις», για να μπορέσουμε να σωθούμε, διότι άνευ θλίψεων, άνευ υπακοής, άνευ ταπεινώσεως, δεν υπάρχει. Ο δρόμος της σωτηρίας μας θα είναι κλειστός, Πατέρες και Αδελφοί. Θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Δεσπότη Χριστό, τότε θα είμαστε μαζί Του και στη Βασιλεία Του. Ή εμένα διώξαν και εμάς διώξουση. Αφού εμένα διώξαν, θα διώξουν και εσάς. Μας λέει, αν τήρησαν το λόγο το οποίο σας είπα, θα το τηρήσουν και σε εσάς. Πραγματικά βλέπουμε λοιπόν μια μεταστροφή του κόσμου προς την Ορθοδοξία, την πραγματική Ορθοδοξία. Αυτή που άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Συνέχεια ο κόσμος επιστρέφει στο παλαιό, σε αυτά που άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Βαπτίζονται, μυρώνονται, επιστρέφουν στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Πρόσφατα έγινε κάποια ένωση μεταξύ διεισταμένων μερίδων παλαιού Ιερουσαλήμ. Πιστεύω
ότι αυτή η ένωση να είναι κατά Θεό. Πιστεύω ότι πράγματι έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλει ο Θεός. Όμως, είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί. Θα δούμε την πορεία και ανάλογα θα ρυθμίσουμε την πορεία της μονής μας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι το Άγιο Όρος είναι μια εκκλησία ξεχωριστή η οποία ανήκει στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο όμως, επειδή αυτή τη στιγμή είναι όλοι αιρετικοί, γι' αυτό έχουμε επικοινωνία με μια άλλη εκκλησία, υπερόρεο εκκλησία. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να πάμε στους ημερολογίτες, τότε ποιος ο σκοπός που καθόμαστε εδώ πέρα. Πάμε σε ανθρώπους που πιστεύουμε ότι έχουν το ίδιο πιστεύω και πιστεύω ότι βαδίζουμε μαζί τον δρόμο αυτός της σωτηρίας. Εύχομαι να μην διαψευθούμε. Εγώ πήγα κάτω, τα είδα τα πράγματα, διαπίστωσα πραγματικά ότι νομίζω ότι έγινε κατά Θεό αυτό το πράγμα, αλλά το καιρός θα μας δείξει. Όμως, πατέρες και αδελφοί, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι αλλού. Συχνά μιλάμε ότι έρχονται γεγονότα, ότι πιάστηκε ο πόλεμος, ότι έρχονται σφραγίσματα, ότι έρχεται ο Αντίχριστος, αλλά ο βίος μας δεν είναι αυτός που πρέπει. Ούτε εμείς σαν μοναχοί, ούτε οι άλλοι αδελφοί μας σαν κοσμικοί, διότι αν πάρουμε και εξετάσουμε πραγματικά το βίο μας σύμφωνα με το βίο των Αγίων Πατέρων, τότε θα δούμε ότι απέχουμε πάρα πολύ μακριά. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από τη σωτηρία. Καταρχήν, δεν υπάρχει προσοχή. Ό,τι θέλει κανείς ο Θεός. Με το παραμικρό γονγίζουμε. Με το παραμικρό δεν κατεβαίνουμε εκκλησία. Με το παραμικρό να τρέχουμε στους γιατρούς. Και έτσι αθετούμε αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Θεοτόκος, ότι εγώ θα είμαι τροφός, θα είμαι γιατρός, θα είμαι μητέρα και τέλος θα πρεσβεύω για εσάς, όσους βέβαια κάνουν τα καθήκοντά τους για να σωθείτε. Εάν αυτά δεν τα τηρήσουμε, τότε, όπως λέει και σε ένα βιβλίο, κρίμα τα ράσα μας, κρίμα τα κομμουσίνια μας, κρίμα το ότι ταλαιπωρηθήκαμε μέσα σε αυτή τη ζωή, κρίμα το ότι θα καθίσουμε 30 και 40 χρόνια και 50, άλλως 60, μέσα σε αυτό το Άγιο Μοναστήρι. Πατέρες και αδελφοί, είναι καιρός μετανοίας, καιρός επιστροφής. Μην νομίζετε ότι αυτό το χρόνο τον οποίο μας δίνει ο Θεός και δεν έρχονται τα γεγονότα, άσε που έρχονται ραγδαίως, είναι μήπως μετανοήσει κανένας ακόμα. Ακούσαμε προχθές τις προφητείες. Έτσι τρεις ημέρες η Νινεβή καταστροφήσατε. Αλλά επειδή υπήρχε μετάνοια, κατέστρεψε ο Θεός μετά από 120 χρόνια. Ας επιστρέψουμε λοιπόν, ας βάλουμε σειρά, ας δούμε εκείνο που μπορεί να μας λάμψει, πατέρες. Ακούω διάφορα, πολλά και διάφορα. Μου φταίει εκείνος, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο γέροντας, μου φταίει ο παπάς, μου φταίει ο μοναχός. Δεν μας φταίει κανένας. Φταίει ο εαυτός μας, τον οποίο δεν μάθαμε να τον ταπεινώνουμε. Δεν μάθαμε να είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αν δεν μπορέσουμε τα υλικά να τα φέρουμε εις πέρας, κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Το μοναστήρι το παραλάβαμε ένα ερείπιο. Δόξα τω Θεώ, το κυριότερο μας αξίωσε ο Θεός. Δεν ήρθαμε εδώ, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος, ούτε για τα τείχη, ούτε για τις εκκλησίες, ούτε για τίποτα. Ήρθαμε μόνο για την πίστη μας. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, μας διώκουν οι Άγιοι Πατέρες, οι άλλοι αγιορείτες. Γιατί, ο σκοπός μας, ποιος είναι, ο σκοπός τους. Θέλουν να μας κάνουν να υποταχθούμε πού, σε έναν οικουμενιστή, σε έναν που δεν πιστεύει τίποτα, σε έναν ο οποίος είναι ολόθρος για την Εκκλησία. Και μας λένε, όχι, θα κάνετε αυτό που θέλετε, αυτό που θέλουμε εμείς. Όχι, πατέρα, δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλετε εσείς. Θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν μάθαμε να μνημονεύουμε ερετικούς, δεν μάθαμε να επικοινωνούμε με αυτούς που δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Θα μου πεις, μοναχοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Πραγματικά δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Κάποιο καιρό γράφει ο ιστορικός ο Σμυρνάκης, ήταν λέει μοναχοί σαν τα ζώα στο παχνί. Ξέρανε μόνο να τρώνε, να κοιμούνται, να κατακρίνουν, να κουτσομπολεύουν και τίποτα άλλο. Αυτός όμως δεν είναι ο δρόμος ο δικός μας. Ο δρόμος ο δικός μας είναι δρόμος πίστεως, είναι δρόμος
αγάπης, είναι δρόμος σωτηρίας, είναι δρόμος για τον οποίο ανεβάδισαν οι Άγιοι Πατέρες και πρώτα ο Δεσπότης Χριστός. Επειδή λοιπόν έρχονται όλα αυτά, θα πρέπει πράγματι να αλλάξουμε βίο. Εάν, πατέρες και αδελφοί, το έχω πει πολλές φορές, δεν κόψουμε τα πάθη μας από τώρα, ποιο είναι τα πάθη μας, έστω η υπερηφάνεια, έστω τα σαρκικά, έστω κάτι λογισμούς ο οποίος έχει ο καθένας, αν δεν τα κόψουμε από τώρα, την ώρα του πειρασμού, την ώρα του θανάτου, την ώρα πάνω στον πειρασμό το μεγάλο, εκείνη την ώρα θα μας πολεμήσει ο διάβολος και αντί να γίνουμε ομολογητές, θα γίνουμε αρνητές, όπως έγινε ο Απόστολος Πέτρος. Αν δε είμαι συνσύν αποθανήν, ουμή σε απαρνήσουμε. Κι όμως, όχι μόνο τον απαρνήθηκε, αλλά ορκιζόταν και αναθεμάτιζε ότι ουκ είδα τον άνθρωπο. Ποιος δεν τον είδε τον άνθρωπο, ο Απόστολος Πέτρος. Με τη δύναμη αυτού που περπάτησε απάνω στη θάλασσα. Με τη δύναμη αυτού που ανέστηνε νεκρός. Και όμως λέει ουκ είδα τον άνθρωπο. Δεν τον γνώριζε. Πότε δεν τον γνώριζε? Όταν ήρθαν τα δύσκολα. Όταν μία παιδίστη, μία δούλη του λέει και εσύ είσαι με τα Ιησού του Ναζαρέου. Ουκ είδα τον άνθρωπο. Γιατί τον ταπείνωσε ο Θεός. Του έδωσε να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα. Ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πατέρες μου, πρέπει πρώτα εμείς οι μοναχοί. Βλέπω κάτι και καθημερινώς. Το έχω πει και το είμαι παλιωμένος και το λέω. Μόλις θα έρθει κανένας κοσμικός ή κανένας μοναχός από αλλού ή και μοναχός που έχει. Αμέσως, σαν τις φύκες, να πάμε να κουβεντιάσουμε, να κουτσομπολέψουμε, να μάθουμε τι έγινε, τι γίνεται, ούτε στην κυρία Κατίνα, ούτε σαν την κυρία Πινελόπη. Λοιπόν, θέλει μακριά αυτά τα πράγματα. Ξέρω ένα πράγμα, μπορεί εγώ να είμαι ο χειρότερος. Όμως όποιος μιλάει, άνευ της ευλογίας του Γέροντος, πνευματική μοιχεία, λέει ο Άγιος Ησύχιος, ο Πελουσιώτης. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ήρθαμε εδώ για κουβέντες. Δεν ήρθαμε να τρώμε και να πίνουμε. Δεν ήρθαμε για να χάνουμε το καιρό μας. Εάν μας λέει ο Δεσπότης Χριστός, για το οποίο πατέρα λέει, και για ένα λόγο αργών τον οποίο θα μιλήσουμε, θα δώσουμε λόγο εν ημέρα κρίσεως. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει όταν εμείς δεν είναι τίποτα άλλο η ζωή μας παρά κουτσομπολιό, παρά κατάκριση, παρά να φάμε ο ένας τον άλλον, παρόλο ότι δεν έχουμε εξουσία τέτοια. Αυτή την εξουσία την έχει μόνο ο Θεός και κατά μέρος για να οικονομάει τις καταστάσεις ο γέροντας εκάστης εποχής. Γιατί μπορεί εσύ να βλέπετε ένα πράγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Μου βάλω κάποιον να τρώει κρέας. Α, γιατί τρώει κρέας? Ναι, ξέρεις γιατί τον έβαλε? Αν πρόκειται να πάει στο νοσοκομείο και να μετά να έχει γυναίκες και παιδιά, είναι προτιμότερο να φάει κάτι και να οικονομηθεί μέσα στο μοναστήρι. Γι' αυτό λοιπόν, μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε ή να μην καταδικαστείτε, απολύεται και απολυθήσεστε. Εάν θα τηρήσουμε αυτά, τότε δεν είναι ανάγκη να κάνουμε πάρα πολλά. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Είναι η εντολή του Δεσπότου Χριστού και η τελευταία εντολή την οποία έδωσε πάνω στο Σταυρό, αγαπάτε αλλήλους. Καθώς η γάψα ημάς, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Δεν θα βρούμε κανέναν που να μην έχει σφάλματα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αλλά όπως εμάς μας κάνει υπομονή ο Δεσπότης Χριστός και δεν μας, όπως έκανε τον παλαιό καιρό, αμάρτησε, ράουκ η διαδίκη. Όχι. Μας κάνει υπομονή και μας λέει άφετε και αφαιθήσεστε. Άφετε τους ανθρώπους τα παραπτώματα, είναι και ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφής τα παραπτώματα ημών. Και αυτά δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τους αδελφούς μας που έρχονται εδώ πέρα. Βλέπω και η κατάσταση είναι απογοητευτική. Δηλαδή, η οικογένεια δεν υπάρχει, τη διαλύσαμε. Τα παιδιά μας δεν υπάρχουν. Οι γυναίκες γυρίζουν
σαν καρνάβαλοι μέσα στον δρόμο. Κάπου 500.000 εκτρώσεις το χρόνο, τηλεοράσεις μέσα στο σπίτι, το διαδίκτυο, ο διάβολος μέσα στο σπίτι. Και ερχόμαστε μετά και λέμε, είμαστε χριστιανοί, είμαστε παλαιομερολογίτες, να το βράσω. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλει τέτοιους χριστιανούς ο Θεός. Ο Θεός θέλει πραγματικούς χριστιανούς, αυτοί που θα είναι εις θέση αυτή τη στιγμή να αρνηθούν όλα αυτά που θα προσφέρει ο Αντίχριστος. Δηλαδή, την άνεση, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα πάντα, ό,τι μπορείς, δηλαδή αυτά. Και αυτά είναι μία πλάνη, λέει ο Άγιος Νίλος. Λέει, όταν θα περάσει από το 1935 ετίες, έλεγε το 1975, εμείς φτάσαμε το 2015. Λοιπόν, τότε λέει, θα δείτε στους ανθρώπους να πετάνε στον ουρανό, θα δείτε να σχίζουν τη θάλασσα όπως τα ψάρια, θα δείτε να μιλάνε από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη και ζούνται σε έναν αίσθη. Δεν θα καταλάβουν ότι αυτά είναι πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν αρνούμε την επιστήμη, αυτά που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να εξυπηρετούμε τα. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά. Έχουν καταστραφεί οικογένειες μέσα από το διαδίκτυο. Έχουν διαλύσει σπίτια. Αυτό είναι ο διάβολος που μπήκε μέσα στην οικογένεια. Και όχι μόνο αυτό, πατέρα και αδελφοί. Εκτός από τον Αντίχριστο, το οποίο ακούμε ότι έρχεται. Μπορεί ο αύριο τώρα να κάνει ένα πόλεμο και να ματαιωθούν όλα και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Είναι και το άλλο το χειρότερο, ο οικουμενισμός, ο οποίος έχει διαβρώσει όλες τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες, οι οποίες δεν έχουν τίποτα σωστό και ετοιμάζονται για το 2016 να κάνουν την ψευδοσύνοδό τους αυτή. Αυτή η σύνοδος, ξέρετε τι θα είναι, θα αντινομοθετήσουν όλα αντίθετα από αυτά που νομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες. Και ήδη αρχίσαν και τα λένε στα έπιπα. Δεν χρειάζεται νηστεία, χαλαρή νηστεία. Γιατί να μην παντρεύονται δεσποτάδες? Για να μην παντρεύεται ο παπάς όταν πεθάνει η πρεσβυτέρα? Γιατί οι μοναχοί να μπορούν να παντρεύονται όταν θέλουν να τα πετάξουν? Να μην φοράμε ράσα, να μην έχουμε γένεια, τα χειροτονία γυναικών, και όλα αυτά τα έχουν στο πρόγραμμα. Και όλος αυτός ο πόλεμος που γίνεται εναντίον μας, πατέρες και αδελφοί, είναι να μπορούν να μας φημώσουν, να μην υπάρχει αντίδραση από πουθενά, γιατί φοβούνται τους μοναχούς. Θυμάμαι κάποιος Άγιος γράφει ότι οι αιρετικοί προσπαθούσαν να μην υπάρχει μοναχός μέσα στη σύνοδό τους, γιατί σου λέει, αυτοί δεν υπολογίζουν τίποτα, θα μας τα πούνε όπως είναι. Θα βρεθούν και τότε άνθρωποι, και μέσα από αυτούς που πραγματικά θα ομολογήσουν τον Χριστό μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να διαλύονται τα πάντα, να ενώνονται με όλες τις θρησκείες του κόσμου, με όλες τις ομολογίες, με όλες τις αιρέσεις, και να μην μιλάει κανένας. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που θα έπρεπε να μιλάνε το Άγιο Όρος, που ήταν πάντοτε η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, να σιωπούν. Και αυτή η σιωπή είναι ένοχος. Είναι ένοχος και θα είναι πολύ πιο ένοχος όταν μεθαύριο, γιατί ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει τα δυνατά τους να χαλάσουν. Χάλασε ο Πατριάρχης το αυτοδιοίκητο. Θέλει να κάνει κουμάντο αυτός, να βγάλει οικουμένος, να βάζει οικουμένος, να βγάλει προϊσταμένος, να το ξυλώνει. Και δεν μιλάει κανένας. Πάει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Βάλανε το 666 πάνω στο διαμονητήριο. Γιατί το βάλανε? Για να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, πάνε στο χειρότερο. Και αυτά μπορεί, ας πούμε, να είναι, θα πεις, λόγια του καθενός, μα δεν είναι λόγια, είναι έργα πλέον. Τα βλέπουμε καθημερινώς και θα πρέπει και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, λέει το μοναστήρι, δύο πόρτες έχει. Όποιος θέλει να αγωνιστεί, ο δρόμος είναι αυτός, πατέρες. Πρέπει όσο μπορούμε. Και μάλιστα σας πω τώρα που πήγα κάτω. Πήγα σε έναν επίσκοπο των Κυπριανιτών, τον Κλίμα. Μου λέει, γέροντα, εμείς μέχρι τώρα είχαμε κάποια χαλαρότητα.
Γιατί επειδή λένε πολλοί πατέρες ότι δεν έγινε σωστά. Όμως βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους ότι προχωράνε προς το κακό, είπαμε κι εμείς, τι γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι. Λέω, και τι είναι αυτό που θα κάνετε. Δηλαδή θα κρατήσουμε τη γραμμή που κράτησαν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή ποια είναι η γραμμή. Θα βαφτίζουμε, θα μυρώνουμε, δεν θα κοινωνάμε κανέναν. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση οι πατέρες, και γι' αυτό πήγα προσωπικά. Ενώ θα πάτε στις δικές μας εκκλησίες, θα δείτε γυναίκες με παντελόνια, γυναίκες με κοντά, γυναίκες ξεμάλια, γυναίκες βαμμένες εκεί απ' έξω, στο μοναστήρι του Κυπριανού. Παρόλο ότι ήταν εκτός μονής, όλες οι γυναίκες τα φορέματα μέχρι κάτω και μαντίνιες στο κεφάλι. Λέω, κοίτατε τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι χθες λέγαμε ότι δεν βαδίζουν σωστά. Και μας βάζουν γυαλιά. Και λες τον άλλον, και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που πηγαίναμε να βγαίνουμε έξω, να μπει μια γυναίκα μέσα στο προάβλιο, όχι μέσα στο μοναστήρι. Και της φωνάζει ο επίσκοπος, έφτιαξε, απαγορεύεται. Φόρατε τη φούστα, εκεί πέρα είναι. Και μετά να μπεις μέσα. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Εμένα όμως με ανησυχεί περισσότερο, πατέρα, σε αυτό το πράγμα. Γιατί? Όσο βλέπουμε ότι αυτά προχωράνε και ότι οι αντίχριστοι προχωράνε, όσο βλέπουμε την ένωση αυτή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι περιμένουμε γεγονότα. Να ξέρετε ότι ο Θεός μαζεύει αυτούς που είναι για σωτηρία. Να ξέρετε ότι έχει βγει στο δρόμο ο Θεός και μαζεύει κουτσούς, τυφλούς, αναπήρους και μας βάζει μέσα την Εκκλησία. Ας προσέξουμε λοιπόν. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν ερχόμαστε εδώ. Και οι αδερφοί λαϊκοί έρχονται με το τσιγάρο τους, έρχονται εδώ πέρα. Έμεινε ένας τόπος αμαγάριστος, έπρεπε να το μαγαρίσουν κι αυτό. Άμα πας εκεί έξω στα δέντρα, θα δει τις στίβες τις γόπες. Σιγάρα, παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα για ένα σκοπό. Ερχόσαστε εδώ πέρα, όχι για να φάτε και να πιείτε. Ερχόσαστε εδώ πέρα για να πάρετε κάτι, για να έχετε να πολεμήσετε όταν θα βγείτε έξω. Τι θα πείτε, πήγαμε στο Άγιο Όρος, φάγαμε ψάρια, πήγαμε έξω και καπνίσαμε, βγήκαμε και τη βόλτα μας. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Σκοπός είναι, ήρθαμε εδώ να αλλάξουμε πορεία. Αλλά πρέπει εμείς πρώτα να είμαστε το φως για εσάς. Αλλά κι εσείς θα πάτε έξω. Θα σας δούνε τι κάνατε εκεί πέρα. Οι γυναίκες, τα παιδιά σας. Πρέπει, όπως ο προφήτης Μωυσής όταν κατέβηκε από το Σινά, έλαμπε τόσο το πρόσωπό του, δηλαδή, που δεν μπορούσαν οι Εβραίοι να τον δουν, γι' αυτό έβαζε ένα κάλυμα πάνω στο κεφάλι. Έτσι και εμείς, πατέρες. Πού είναι η αρετή μας. Και ας πάρω από εμάς πρώτα. Είδα σήμερα τι χαρά η Ανάσταση του Χριστού μας που θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά τα οποία πρεσβεύουμε, να κάνουμε θαύματα. Εφόσον έχουμε την πίστη, εφόσον ζούμε κατά Θεόν. Πού είναι όμως. Υπάρχει ένα το οποίο δεν το έχουμε, πατέρες. Μόνο λίγοι και πολύ ελάχιστοι. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει ταπείνωση. Εάν αυτά δεν τα αποκτήσουμε, του κάκου τα ράσα μας, του κάκου τα κομποσχήνη μας, του κάκου ότι ήρθαμε στο Άγιο Όρος. Επειδή λοιπόν αυτοί προχωρούν πάρα πολύ, με ηλικιώδη ταχύτητα, πώς πέρασε αυτή η Σαρακοστή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι μία μέρα πέρασε. Και έτσι, κόβει ο Θεός τις ημέρες, τις κόβει. Γιατί έρχονται γεγονότα. Για να είμαστε έτοιμοι, για να μας προετοιμάσει όλο αυτό τα χρόνια, τόσα χρόνια από το 1972, μας προετοιμάζει. Αποβίσετε δε ημίνη μαρτύριον. Αποβίσετε δε ημίνη μαρτύριον. Θέστεον, μη προμελετάν, απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω στόμα και σοφία. Αυτό τη σοφία θα μας τη δώσει ο Θεός όταν πραγματικά θα χρειαστεί. Και τότε, σαν τους ομολογητάς, σαν τους μάρτυρες, θα λέμε, μπορεί να μην ξέρουμε πολλά γιατί είμαστε αγράμματοι, αλλά θα λέμε, δεν επικοινωνούμε με τους αιρετικούς, δεν είσαστε ορθόδοξοι. Αυτό κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, πατέρες, και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυρία Θεοτόκο και στους Αγίους που αγωνίστησαν, ότι πραγματικά θα μας βοηθήσουν. Δεν θα μας βοηθήσουν πότε. Όταν καταφρονητικός λέει στο σχήμα
εάν λέει ζεις καταφρονητικός στις ημέρες σου, βαρυτέρας έχεις τας ευθύνας παρά το πριν. Πριν ακόμη θα έχεις πιο μεγαλύτερες ευθύνες από τότε που ήσουν λαϊκός, παρά το λόγο που έγινες μοναχός και τα έμαθες όλα και τα μάθαμε όλα και γίναμε όλοι διδάσκαλοι και γίναμε όλοι ηγούμενοι και γίναμε όλοι προϊστάμενοι και γίναμε όλοι και εγώ δεν ξέρω. Και το μόνο που γίναμε είναι τύφλα στα μάτια μας. Τίποτα δεν κερδίσαμε από την αναχώρηση του κόσμου. Λέει ο Άγιος Εφραίμ, έχει ένα λόγο και το έχω βάλει πολλές φορές. Λέει, ουδής απαρνήθηκε τον κόσμο, είναι αδειά της υποταγής, δούλων καταστήσει αυτών στους αδελφούς. Να λοιπόν, ποιο είναι το αυτό που δεν προκόβουμε. Δούλων καταστήσει αυτών στους αδελφούς. Και ο Δεσπότης Χριστός, ο θέλων είναι πρώτος, έστω πάντο διάκονος και πάντο δούλος. Έτσι μας λέει. Δεν μας λέει ότι δεν να είσαι πρώτος, θα έχεις το κεφάλι ψηλά και όλοι δεν σε προσκυνάνε. Όχι. Θέλει να είμαστε όπως μας θέλει. Τούτο εύχομαι, πατέρες και αδελφοί. Αλλάξαμε πολλά αυτά και πρέπει όμως, γιατί το τι θα κάνουμε εμείς, τουλάχιστον τα λόγια το ξέρουμε, αλλά και οι αδελφοί μας το ξέρουν. Θέλει μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία και διόρθωση. Αλλά και σε εμάς, ακούμε περισσότερο, θέλει ταπείνωση. Τον ταπεινό το μοναχό, μας έλεγε ο γέροντας, όλοι τον ευλαβούνται. Όσοι και αυτοί οι δαίμονες τον βλέπουν και φοβούνται. Μας έλεγε μια φορά ο γέροντας ο Ευθύμιος, κάποτε διαβάζαν έναν δαιμονισμένο εκεί στην Αγία Άννα, κάποιον Αλέξη. Και από τα πολλά του λέει, τι διαβάζετε ρε και τι διαβάζετε, του λέει. Όλους από εσάς, του λέει, δεν έχει κανένας τόσο ίχνο ταπείνωση, λέει, αν είχατε θα είχα φύγει, του λέει. Α, το δαιμόνιο, μας κοροϊδεύει. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει πραγματικά. Νομίζουμε ότι είμαστε εδώ μέσα, νομίζουμε ότι δεν πάμε εκκλησία, δεν εξομολογόμαστε, δεν κοινωνάμε, ότι θα πάμε και στον παράδεισο. Πόσο μακριά ζούμε, πατέρες, όσο είναι και καιρός, πρώτος εγώ. Δεν λέω για τους άλλους και εγώ είμαι ο καλός και εγώ. Όχι, αλλά επειδή είμαι σε αυτή τη θέση, οφείλω να τα πω. Και αν είμαι σαν τους Φαρισαίους υποκριτής, λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να ακούτε. Κατά δε τα έργα, λέει αυτόν, μη πείτε. Λέγω σιγάρ και ούπιος. Όχι και εγώ να σας λέω και εγώ να κάνω αυτά τα οποία δεν πρέπει. Θα με κρίνει ο Θεός πολύ αυστηρά. Πολύ πιο αυστηρότερα από εσάς. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να μας κρατήσει ο Θεός όλους στην ομολογία. Εύχομαι όχι μόνο αυτό, αλλά όλη η Εκκλησία μου να ενωθεί. Εύχομαι και οι πατέρες και οι αγιορείτες να καταλάβουν το λάθος αυτό το οποίο κάνουν. Το να διώκω δεν είναι αυτό χριστιανικό. Το χριστιανικό είναι, μπορείς να με πείσεις ότι αυτό που λες είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Το να διώκω όμως δεν το έκανε τους πόσους. Κοιτάξτε ένα ωραίο παράδειγμα. Λέει, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Όποια γυναίκα πιάζουν επιμοιχεία επ' αυτοφόρο, να τη λιθοβολούν. Πιάσανε μια φουκαριά εκεί πέρα και την πήγανε μπροστά στον Χριστό για να τον δοκιμάσουν. Ποιο να δοκιμάσουν τον Θεό, ποιοι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του τότε καιρού. Λοιπόν, για τους σημερινούς γραμματείς και φαρισαίους θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, όμως, του λένε, αυτή την πιάσαμε από στο φόρο. Ο Μωυσής μας είπε να τη λιθοβολούμε. Εσύ τι λες? Λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, εκείνο να βάλει την πρώτη πέτρα. Και έσυψε κάτω και έγραφε πάνω στο χώμα. Τι έγραφε? Ότι κανένας από αυτούς που κατηγορούσε τη γυναίκα επιμοιχεία δεν ήταν καθαρός από μοιχεία. Και ένας βλέπανε το όνομά του και στρίβανε. Στο τέλος έμεινε η γυναίκα μόνη της μπροστά στον Χριστό. Λέει, δεν σε κατέκρινε κανένας? Όχι, Κύριε. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Είπαγε και μηκέτη αμάρτανε. Πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Κοιτάξτε λοιπόν ένα ωραίο παράδειγμα. Φανταστείτε στη θέση τη δικιά μας. Τι θα τη λέγαμε? Μιχαλίδα, παλιό βρώμα, παλιό γυναίκα. Και τι δεν θα τη λέγαμε? Όμως, ούτε την έλεγξε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Είπαγε και μηκέτη αμάρτανε. Το κλωθογυρίζω και το λέω.
ούτε εμείς έχουμε δικαίωμα να κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Έστω και αν το βλέπουμε ότι σφάλει, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το κατά Θεό. Δεν μπορούμε τουλάχιστον να σιωπάμε. Λέει ο Άγιος Εφραίμ, αδελφέ, λέει, εφόσον δεν μπορείς να οικοδομήσεις, γιατί τα οικοδομηθέντα τα χαλάς. Έτσι λοιπόν, αυτά μας είπαν οι πατέρες, αυτά πρέπει να κάνουμε, εύχομαι να μας δώσει ο Θεός να δούμε όλη την Εκκλησία ενωμένη, να δούμε, πραγματικά μου λένε μερικοί και αυτά, πάντοτε όταν θα γίνει μια ένωση κατά Θεόν, θα υπάρχουν και οικονομίες, πατέρες. Να το ξέρετε. Δεν θα υπάρχει οικονομία πού? Στον αμετανόητο τον αρετικό, σε αυτόν που λέει ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Εκεί δεν υπάρχει οικονομία, παρά τσεκούρι. Όταν όμως σου λέει, εμείς μέχρι τώρα κάναμε λάθος. Αφινόμαστε στην κρίση της Συνόδου. Έτσι τελειώνει. Εκεί έχει δικαίωμα η Συνόδου να κάνει όποια οικονομία νομίζει αυτή ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνιόμαστε ότι και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Βασίλειος, δεν έλεγε το Άγιο Πνεύμα ότι είναι Θεός για να μην προκαλεί τους αιρετικούς. Και πολλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέω ότι είμαι υπέρ του να ενωθούν όλοι όσοι και πάτε σκύλοι και αλέστε. Όχι, κατά Θεόν. Γι' αυτό και τους είπα. Εάν αυτά που λέτε είναι κατά Θεόν, θα τα δείξει ο χρόνος. Εάν αυτά τα τηρήσετε και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Εάν δεν τα τηρήσετε, να ξέρετε, ούτε χωρισμούς θα κάνουμε ούτε τίποτα, αλλά θα καθίσουμε στην άκρη μας. Ούτε η τούτη, ούτε εκείνη. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε, τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα με κανένα και προσπαθούμε, αν γίνει κάτι καλό, να είναι καλό για όλους. Αυτά είχα να πω, πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Καλό παράδεισο και αμήν. Καλή μετάνοια στον Κυριότερο. Αμήν. Εξαμένος και